πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής γυναικών και ο ύφεστος Περιστερίου υποδέχεται την Αγία Παρασκευή. Δύο ομάδες που μαζί με τον Άταλο Νέας Περάμου και την Κηφισιά ανήκουν στον όμιλο της Αθήνας, διεκδικούν τη θέση που θα οδηγήσει στον επόμενο γύρο του πρωταθλήματος. Σέντρα λοιπόν. Ο ύφεστος με πολλά προβλήματα από τον κύριο Λαμπράκο, αφού έχει μόλις μία παίκτρια στον πάγκο. Πολλά προβλήματα τραυματισμών και απουσιών. Ξεκινά το πρωτάθλημα. Φιλοξενούμενες με την παλιά εδώ. Είναι καταπληκτική που βγαίνει για την Λόλη. Η Λόλη μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει το σκορ στο πρώτο λεπτό. Είναι το 0-1 ο ευνηδιασμός για τις φιλοξενούμενες. Ένα πολύ ωραίο γκολ που ξαναβλέπουμε. Καταπληκτική παλιά. Μια τρελή κούρσα από την Λόλη. Προλαβαίνει την έξοδο της Μωυσιάδου και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το ύφεστος Αγία Παρασκευή 0-1. Η Αγία Παρασκευή που είναι αρκετά επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Το παλίδι εδώ και μπαλιά που βγαίνει και πάλι για την Λόλη. Η Λόλη θα κάνει την τρίπλα, την τελευταία στιγμή ανακόπτεται. Φάουλ για τον ύφεστο. Εκτελείται με πολύ δύναμη κεφαλιά, δεν βλέπει την Δασκαλοπούλου που έχει βγει. Η Κλίση Δεκέλη. Νέο φάουλ που εκτελείται. Προσπάθεια εδώ από την Καλδαρίδου. Καλδαρίδου που βρίσκει κενό χώρο, η παλιά είναι εξαίσια. Η έξοδος, η μπαλά που μένει ψηλά, το σούτ κόβεται. Πολύ καλή ευκαιρία που χάνεται από την Μελίση, η οποία διαμαρτύρεται και ζητά πέναλτι. Ο κύριος Κάντζος είναι δίπλα και δεν σφυρίζει κάτι. Προσπάθεια από την Σιόζου, η οποία θα πάρει το φάουλ. Ξαναβλέπουμε όμως την προσπάθεια. Καταπληκτική πάσα για την Εμιλία Μελίση. Έξοδος από τη Δασκαλοπούλου. Η Μελίση μένει όρθια. Προσπαθεί να κάνει το σουτ και θα το κάνει. Κοντράρεται, θα βρεθεί στο έδαφος. Είναι δίπλα. Ο κύριος Κάντζος λέει παίζεται. Το 0-1 παραμένει. Ο ύφεστος σιγά σιγά αποκτά την κατοχή της μπάλας. Λάθος όμως εδώ από την Σιόζου. Το πλασέ πάνω στην κίνηση και καθώς βγαίνει η Μωυσιάδου η μπάλα έξω. Πολύ καλή στιγμή από την Τοπαλίδη που χάνεται. Το κόρνερ που εκτελείται με πολύ δύναμη. Παραμένει στην περιοχή από την αρχηγό το σουτ. Από την Ευσταθιάδου μαζεύει η Δασκαλοπούλη. Ένα νέο φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο στην περιοχή. Η Καλδαρίδου είναι αυτή που το εκτελεί. Κεφαλιά προς τα πίσω. Γκολ στα δίχτυα. Η μπάλα 1-1 είναι αυτό γκολ. Η ισοφάριση και είναι από την Κλίση Καδέλη, η οποία στην προσπάθεια της να διώξει να στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας της ομάδος της. Ο ύφεστος Περιστερίου ισοφαρίζει. Αυτή την κεφαλιά εδώ τη γυριστή. Το αυτογκόλ 1-1. Βολέ δυνατό από την Μωυσιάδου. Πολύ όμορφη υποδοχή της μπάλας από την Μελίση. Μελίση που έχει στήριγμα δίπλα της. Βλέπει την Πάκου. Η Πάκου αρκετά πλάι. Επιχειρεί απευθείας στο σούρ, την μπάλα είναι έξω. Φάουλ με την Αφροδίτη Μανιτά να εκτελεί η μπάλα. Αποκρούεται Καλδαρίδου. Καλδαρίδου καταπληκτική τρίπλα. Βρίσκει την αρχηγό της Ευσταθιάδου. Το σούτ στην απέναντι γωνία 2-1. Προβάδισμα για τον ύφεστο. Καταπληκτικό γκολ από την αρχηγό. Και ο ύφεστος γυρίζει το παιχνίδι. Η Αγία Παρασκευή πήρε το προβάδισμα στο πρώτο λεπτό. Είχε την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ. Δεν τα κατάφερε και τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ. Αυτό το πολύ όμορφο γκολ που θα ξαναδούμε. Αλλά και την πολύ ωραία προσπάθεια από την Δανάη Καλδαρίδου, η οποία σέρβιρε στην αρχηγό της. Και αυτή από σωστή θέση, από καλή θέση, ευστόχησε. 2-1. Ένα λεπτό αργότερα, φάουλ από την Κλίση Καδέλη. Η μπάλα είναι μες στην περιοχή, αδράνεια της άμυνας, το πλασέ από την Παρμαξή. Το 2-2,
άμεση απάντηση από την Αγία Παρασκευή, που ήρθε εδώ για να πάρει κάτι θετικό και φαίνεται να το διεκδικεί με αξιώσεις. Λάθος εδώ, τραγικό από την άμυνα του Ηφαίστου. Ξανά εδώ το φαουλ από την Κλισικαδέλη. Αδράνεια της άμυνας, πετάγεται πολύ όμορφα η Παρμαξή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-2. Δεύτερο ημίχρονο, η προσπάθεια των κοριτσιών της Αγίας Παρασκευής με την παλιά να βγαίνει πολύ όμορφη για την Παρμαξή. Η Παρμαξή κάνει το σουτ μόλις δίπλα από τα γκολπός της Μωυσιάδου. Πολύ καλή στιγμή που χάνεται στο 15. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, τα κορίτσια κουράστηκαν. Είχαμε ένα φρενόδι πρώτο ημίχρονο με 4 γκολ και πολύ καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες. Η Αγία Παρασκευή κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα πολύ καλό πεντάλεπτο που απείλησε με το σουτ που ήταν πριν λίγο, και εδώ η προσπάθεια από την Παρμαξή με την μπάλα να περνάει μέσα στην περιοχή. Η Μωυσιάδου να βγαίνει και να σώζει το πάνω στο πλασέ που επιχείρησε η Τοπαλίδη. Αλλά δεν απομακρύνει την Τοπαλίδη, προσπαθεί να την ελέγξει και να κάνει νέο σουτ. Με δυσκολία η ομάδα του Περιστερίου, οι παίχτες του Ηφαίστου καταφέρνουν να βγάλουν την μπάλα. Φάουλ με την Καραμολέγκου να εκτελεί. Μωυσιάδου μαζεύει. Φόλ που εκτελείται με αρκετή δύναμη, έγινε το λάθος και η εστία το πλασέ. Διπλό βέβαια, αλλά δεν είναι δυνατό για να από την Πάκου να φτάσει στην παλασταδίτια. Πολύ καλή στιγμή στο 42 της επανάληψης. Φάουλ εδώ με την Αφροδίτη Μανιτά. Να παίρνει οδηγίες από τον Κύλα Μπράκο, να εκτελεί κεφαλιά, γυριστεί, πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται, η μπάλα είναι μόλις έξω και είναι από το κεφάλι της Μελίση. Συγγνώμη, της Καλδαρίδου. Πολύ καλή ευκαιρία, η τελευταία στο παιχνίδι. Και ξανά εδώ η πολύ καλή ευκαιρία με την Μανιτά να εκτελεί το φάουλ. Η Δανάη Καλδαρίδου πετάγεται γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν μπορεί η Δασκαλοπούλα, η μπάλα βλέπει την μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι της. Κόρνερ στις καθυστερήσεις. Με την Καλδαρίδου να προσπαθεί να περάσει κόντρα, η μπάλα περνά έξω. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Γκάτζο. Βρίσκει Ηφαίστου και Αγία Παρασκευή στην πρώτη αγωνιστική, ισόπαλες με 2-2.